Λουκέτο έβαλαν από σήμερα οι ιδιοκτήτες πρακτορείων του ΟΠΑΠ, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους έχει προκηρύξει απεργία διαρκείας. Οι ιδιοκτήτες πρακτορείων του ΟΠΑΠ αντιδρούν έντονα στη φορολόγηση των κερδών από το πρώτο ευρώ, καθώς θεωρούν ότι αυτό αποτελεί ένα ισχυρό αντικίνητρο για τους παίκτες και θα οδηγήσει σε μαρασμό τα πρακτορεία. Από νωρίς το πρωί, οι ιδιοκτήτες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ, επισημαίνεται ότι από την αρχή του χρόνου διαπιστώθηκαν όλες οι καταστροφικές πρώτες επιπτώσεις από την παράλογη φορολόγηση του 10% επί των κερδών. Η αρχική αγανάκτηση των παικτών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετετράπει άμεσα σε άρνησή τους να συμμετέχουν σε αυτόν τον φορολογικό παραλογισμό και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν απόλυτα τα επιχειρήματα που τόσο καιρό φωνάζανε σε ΟΠΑΠ και Υπουργεία οι πράκτορες, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου. Σήμερα η απεργία μας γίνεται καθαρά για τον φόρο, που βάλανε 10% στους παίχτες. Ένα μέτρο που είναι ταφόπλακα για την δουλειά μας. Ένα μέτρο που λέει καθαρά μην παίζετε πλέον στα κρατικά παιχνίδια. Βγείτε έξω στο ίντερνετ, βγείτε, παίξετε στο παράνομο. Τώρα από εδώ και πέρα, δηλαδή, ποια θα είναι η επόμενη κινητοποίηση σας? Η επόμενη κινητοποίηση μας είναι βασικά κάτω στην Αθήνα. Έχουν μαζευτεί πάνω από 2.500-3.000 συνάδελφοι στον Κηφισό και περιμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης ώστε να αφαιρέσει αυτό το μέτρο, να γίνει η κατάργηση του μέτρου. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ζητάμε μόνο την κατάργηση του μέτρου. Διαβάζω εδώ και το συντελεστή φορολόγηση σε τα μεγάλα κέρδη, ο οποίος έχει μειωθεί από 15% σε 10%. Ναι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό εδώ πέρα. Παντού υπάρχει φόρος. Το ελληνικό δημόσιο, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε, ενώ ήταν από 100 ευρώ με 10%, από τα 1000 ευρώ ήταν 15%, αποφάσισε από το πρώτο ευρώ να γίνει με 10%. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Για παράδειγμα θα σας πω ότι στην Κύπρο είναι πάνω από 5.000 με 20%. Ενώ εδώ στην Ελλάδα θα είναι από το πρώτο ευρώ. Είναι από το πρώτο ευρώ. Κερδίζοντας, παίζοντας 1 ευρώ, κερδίζοντας 2 ευρώ, το ευρώ που κερδίζει φορολογείται με 10%, δηλαδή θα πάρει πίσω 1,90.